Καλημερούδια εδώ από το ζωικό βασίλειο του Αλέξανδρου, παιδιά, δείτε εδώ τι γίνεται. Τα βλέπετε όλα έτσι ωραία μαζεμένα και περιποιημένα, αν και η ώρα είναι 11.30. Ο Αλέξανδρος μετά από αρκετό καιρό μου ζήτησε, πέρα από εκείνη τη μέρα που ήταν αρρωστούλης, μου ζήτησε να κοιμηθεί μεσημέρι, πριν το μεσημέρι, αυτό τον ενδιάμεσο ύπνο που έπαιρνε όταν ήταν πιο μωρό. Εντάξει, οκ, ποιος ξέρει, κάτι τον ενοχλεί σίγουρα. Και δείτε εδώ τι ώρα που είναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει, έχουμε μάθει το άλογο και το πώς κάνει το άλογο. Και έχουμε μάθει και τον λύκο, τον νάτος, ο λύκος. Αυτόν έχει μάθει όμως. Αυτό το κοιτάει περίεργα. Σου λέει γιατί είναι και αυτό ο λύκος. Και του έχω μάθει και πώς κάνει ο λύκος και μας κάνει και έχει πάρα πολύ γέλιο. Λοιπόν, και όπως τα είδατε, έφτιαξα να πιω ένα σμούδι μαζί με τον Αλέξανδρο, ήπια και εκείνο το δικό του. Και τώρα περιμένω την ώρα να περάσει, θέλω να πάω να κάνω ένα ντουζάκι και περιμένω την ώρα να περάσει, να πάω στη Σύση. Αχ, δεν ξέρω αν φαίνεται, τώρα δεν έχει καθόλου καλό φωτισμό γιατί δεν έχουμε και καθόλου ήλιο. Λοιπόν, έμεινα άβαυτη γιατί θέλω να δείτε, θα πάω στη Σύση δηλαδή άβαυτη, δεν προλαβαίνω κιόλας και να βαφτώ, να βάλω τίποτα. Πόσο λίγο είναι το δέρμα μου και πάρα πολύ απαλό. Δεν έχω βάλει τίποτα. Τώρα θα βάλω λίγο την ενυδατική μου και την αντιλιακή μου. Πάρα πολύ ωραία. Στους μαύρους κύκλους δεν έχω δει ακόμα διαφορά. Εδώ τους βλέπω και πολύ έντονους, να σας πω την αλήθεια. Εδώ όμως όχι, εδώ έχουν εξαφανιστεί εδώ λίγο. Δεν ξέρω ίσως δεν έκανα σωστό μασάζ, θα το δοκιμάσω ξανά. Αλλά το πρόσωπό μου είναι πάρα πολύ λίγο. Πάρα πολύ λίγο και πολύ ενυδατωμένο και πολύ απαλό. Θα τη δοκιμάζω όμως και θα σας ξαναπώ τώρα με μία φορά. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Πάω να βάλω την ενυδατική μου και φεύγω σφαίρα για τη Σύση γιατί θα καθυστερήσω πάλι. Παναγίτσα μου. Λοιπόν, εντάξει, καταπληκτική εσείς, παιδιά. Δείτε εδώ πέρα τι ώρα που μου τα έκανε τα μαλλιά μου. Να τα έχω για την Ανάσταση, να τα έχω και αύριο. Γρήγορα το air condition στους 300, μείον 300 βασικά. Λοιπόν, θα σας βάλω κάτω στην περιγραφή του βίντεο να ρίξετε μια ματιά σε ένα βίντεο που έχει φτιάξει η Σύση με κάποιες τεχνικές εργασίες μαλλιών για να πάρετε ιδέες τώρα που ανοίγει ο καιρός και καλοκαιριάζει. Είναι ωραίο να έχουμε τα μαλλιά μας ωραία και πιο ανοιχτά. Και δείχνει έτσι πολλές, δείχνει διάφορα πράγματα και λέει πολύ ωραία και πράγματα τα οποία πραγματικά θα σας βοηθήσουν στο να επιλέξετε τι να κάνετε. Και τώρα εγώ έφυγα όπως είμαι για να πάω σούπερ μάρκετ. Που μας λείπουν κάποια πράγματα για αύριο. Έτοιμη για την Ανάσταση. Γιατί έκανα τόσο κοντινό, ορίστε να με. Και ο Αλέξανδρος είναι σχεδόν έτοιμος. Εδώ πέρα τρέξανε και κάτι νερά φανελάκι μας. Μου τις είχε κάνει η Σύση πολύ έντονες τις μπούκλες, γιατί της είπα ότι θέλω αυτό το σπάσιμο το ελαφρύ και να το, που στην Ανάσταση όντως το έχω αυτό το σπάσιμο το ελαφρύ. Μου λέει να τις κάνω λίγο πιο έντονες, πιο μπούκλα, για να μπορείς να πας στην Ανάσταση όντως με τέτοιο, με το μαλλί πιο ανάλαφρο σε μπουκλίτσα. Έχω κάνει και αυτό εδώ πέρα στα μαλλιά. Η Σύση μου το έκανε, όχι εγώ. Ορίστε το πλεξουδάκι μου.
Θα σας χαιρετήσω έτσι λίγο περίεργα και απότομα, αλλά είναι πάρα πολύ αργά. Μετά το Ιν Ανάσταση και το φαγητό, κάθισα επάνω για να δω και τα βεγγαλικά που θα πέσουν στις 12 η ώρα και να καθίσω να φτιάξω λίγο και το τραπέζι, να το στολίσω για την Κυριακή του Πάσχα. Οπότε καθυστερήσα αργά και τώρα πρέπει να καθίσω να κάνω μοντάζ και ποιος ξέρει τι ώρα θα τελειώσω. Και αύριο με περιμένει μια δύσκολη μέρα με τα μαγειρέματα, τα ψησίματα, όλα αυτά που έχει να γίνει, ο κακός χαμός. Αλλά ήθελα να σας κάνω αυτό το κομμάτι, δεν ήθελα να κόψω έτσι το βίντεο, γιατί ήθελα να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Εύχομαι να περάσετε ωραία την Ανάσταση και να περάσετε ακόμα πιο ωραία την Κυριακή του Πάσχα και να έχετε υγεία και πολύ αγάπη και εσείς και οι οικογένειές σας. Αυτά. Σας φιλώ γλυκά και σας χαιρετώ γιατί τα αγόρια μέσα κοιμούνται και δεν θέλω να τα ξυπνήσω. Θα τα πούμε πάλι αύριο.